Γεια σε όλους, καλή εβδομάδα και καλωσορίσατε στα Retro News της Δευτέρας. Στα σημερινά Retro News θα μιλήσουμε για τα πρωταθλήματα και το τι έγινε σε αυτά, κάποια ρεκόρ που έσπασαν από ποδοσφαιριστές όπως ο Harry Kane και ο Jude Bellingham, θα μιλήσουμε για τις φήμες που έχουν βγει για τον Lionel Messi, για το απίστευτο γκολ του Garnacho και έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες για τις ομάδες, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Παρένθεση, κάτι που δεν είναι ποδοσφαιρικό. Γύρισε ο CM Punk στο WWE. Είναι απίστευτο πραγματικά. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα νέα της εβδομάδας. Ξεκινάμε με το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο για άλλη μια φορά πήρε φωτιά, αφού ο Παναθηναϊκός ναι μεν παραμένει πρώτος στη βαθμολογία της Super League, αλλά η ήττα από τον Άρη ήταν πραγματικά σοκαριστική για τους πράσινους. Όλοι οι αντιπαλοί του που τον κυνηγάνε για την πρώτη θέση κέρδισαν σε αυτή την αγωνιστική και εκεί που είχε ένα ασφαλές προβάδισμα αρχίζει λίγο και στενεύει η κατάσταση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Super League αν δεν μιλήσουμε για το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, το οποίο ήταν ανάμεσα στη Λαμία και τον Ατρόμητο. Τι να πεις, ότι μπήκανε 4 γκολ μέσα σε 26 λεπτά, ανατροπές, ο ένας προηγούταν, μετά ισοφάριζε και μετά ξαναπροηγούταν ο άλλος, δηλαδή γινόταν ένας χαμός σε αυτό το παιχνίδι με το τελικό αποτέλεσμα να έρχεται 3-3. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής του Super League. Για τη 12η αγωνιστική της Super League, ο Όφι ήρθε 1-1 με το Βόλο, ο Ολυμπιακός 3-1 με τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 5-0 τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά χάσε με 1-3 από τον Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΣ Γιάννενα χάσε με 0-1 από την ΑΕΚ, η Λαμία ήρθε 3-3 με τον Ατρόμητο και ο Άρης νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό. Η βαθμολογία στη Super League βρίσκει τον Παναθηναϊκό πρώτο με 28 βαθμούς, δεύτερο τον Ολυμπιακό με 27, τρίτη την ΑΕΚ με 27 και τέταρτο τον ΠΑΟΚ με 26. Από εκεί και πέρα στην 5η θέση είναι ο Άρης, στην 6η θέση είναι η Λαμία, στην 7η θέση είναι ο Όφι, στην 8η θέση είναι ο Αστέρας Τρίπολης, στην 9η θέση είναι ο Πανσεραϊκός, στη 10η θέση ο Ατρόμητος, στην 11η θέση η Κηφισιά, στη 12η θέση τα Γιάννενα, στη 13η θέση ο Βόλος που επιτέλους έφυγε από την τελευταία θέση και στην τελευταία θέση είναι ο Πανετολικός. Αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε και να πάμε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Πάμε στην Premier League. Στην Premier League είχαμε καταπληκτικές ανατροπές. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τη σταθερή κατεδάφιση της Tottenham, η οποία έχασε για άλλη μια αγωνιστική, αυτή τη φορά από την ομάδα του Emery, την Aston Villa, η οποία την κέρδισε με 1-2. Ο Ποστέκογλου πρέπει να βρει ισορροπίε σε αυτή την ομάδα της Tottenham. Γίνεται αυτό που γίνεται κάθε σεζόν. Η Tottenham στην αρχή τα πάει πάρα πολύ καλά και μετά αρχίζουν και κατεβάζουν. Από την άλλη, Aston Villa του Emery είναι μια εξαιρετική ομάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ισπανός προπονητής και μπήκε και μέσα στην πεντάδα, κάτι που θα δούμε αργότερα. Ένα άλλο παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα στην Everton και τη Manchester United. Το ηθικό της Everton έχει πέσει πάρα πολύ μετά την αφαίρεση των 10 βαθμών. Το United, παρά την κριτική που δέχεται ο Erik ten Hag, τα πάει εξαιρετικά στην Premier League. Highlight της αγωνιστικής πιστεύω πως ήταν αυτό το ανάποδο ψαλίδι του Garnacho, ήταν ένα απίστευτο γκολ. Μπορεί ο Garnacho να ήταν ο πρωταγωνιστής λόγω αυτού του γκολ, αλλά και ο Andreo Nana, τερματοφύλακας της Manchester United, παρά την κριτική που δέχεται, έδειξε ότι έχει πολλά κότσια. Ο Nana έχει τα περισσότερα σωσήματα στην Premier League και σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, πιο συγκεκριμένα έχει 59. Μάλιστα έφτασε και στα 5 clean sheets, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή στην Premier League. Πάμε τώρα στο μεγάλο derby αυτής της αγωνιστικής ανάμεσα στη Liverpool και τη Manchester City, το οποίο ήρθε 1-1. Τελικά ο Haaland κατάφερε να σκοράρει εναντίον της Liverpool, ήταν αυτή και η Bradford νομίζω που του είχαν ξεφύγει. Η Bradford του ξεφεύγει ακόμα, αλλά σκόραρε εναντίον της Liverpool. Το τελικό σκόρ ήρθε από τον Alexander Arnold στο 80 λεπτό. Μάλιστα ο Haaland μετά από αυτό το παιχνίδι με τη Liverpool έφτασε ένα ρεκόρ το οποίο δεν έχουν καταφέρει άλλοι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Haaland είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος έφτασε τα 50 γκολ στην Premier League σε 48 παιχνίδια. Σε αυτή την κατάταξη υπάρχουν πολύ μεγάλοι παίκτες όπως ο Andy Cole, ο Shearer, ο Van Nistelrooy, ο Fernando Torres, ο Salah, ο Aubameyang, ο Aguero, ο Henry και ο Kevin Phillips. Για πολλούς ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, για άλλους ήταν ένα πολύ βαρετό παιχνίδι και για κάποιους άλλους ήταν ένα παιχνίδι χωρίς καμία ουσία. Έτσι είναι τα μεγάλα ντέρμπι πολλές φορές. Σε ένα άλλο πονεμένο παιχνίδι, εκεί πέρα που η Chelsea είχε σηκώσει λίγο κεφαλάκι, ρε παιδί μου, αρχίσαμε να τη βλέπουμε, να λέμε «Έλα ρε φίλε, άρχισαν να παίζουν μπάλα», ξαφνικά έφαγε τη χαστούκα της από τη Newcastle, η οποία την κατατρόπωσε με 4-1. Μπορεί αυτή η ομάδα του Λονδίνου και η άλλη ομάδα του Λονδίνου τότε να μην τα πήγανε πολύ καλά. Η Arsenal όμως τα πήγε εξαιρετικά με κύριο πρωταγωνιστή στον αγώνα της τον Kai Havertz που δεν περίμενε κανένας να βάλει γκολ. Η Arsenal στον αγώνα της με την Bradford ήρθε 0-1 με κύριο πρωταγωνιστή τον Kai Havertz
ο οποίος σε 12 παιχνίδια έχει 2 γκολ, που μάλιστα το ένα είναι πέναλτι. Ο Χάβερτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που αυτός κι αν έχει λάβει πολύ κριτική φέτος. Από ό,τι είδατε και από τα νούμερα, δεν παίζει καθόλου καλά. Καιρός ήταν, ρε αγορίνα, να κάνεις κι εσύ κάτι για την ομάδα σου. Πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα από αυτή την αγωνιστική της Premier League και πάμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα στην Premier League ήταν το 1-2 της Burnley με τη West Ham, το 2-1 της Luton με την Crystal Palace, το 2-3 της Forest με την Brighton και το 1-3 της Sheffield με την Bournemouth. Στη βαθμολογία πρώτη πέρασε η Arsenal που με 30 βαθμούς περνάει τη δεύτερη City που έχει 29, στην τρίτη θέση είναι η Liverpool με 28, στην τέταρτη είναι η Aston Villa με 28 και στην πέμπτη η Tottenham με 26. Στην έκτη θέση βλέπουμε τη Manchester United που έχει ανέβει πολύ, στην 7η θέση η Newcastle, στην 8η η Brighton, στην 9η West Ham και τη δεκάδα κλείνει η Chelsea. Η Everton, όπως μπορείτε να δείτε, πλέον βρίσκεται στη 19η θέση με 4 βαθμούς μετά από εκείνη την αφαίρεση βαθμών. Φεύγουμε τώρα από την Premier League και πάμε στη League One που δεν έχουμε να πούμε για πάρα πολλά πράγματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα τα πράγματα πάνω κάτω είναι ίδια. Όσοι έχαναν χάνουν και όσοι κέρδιζαν κερδίζουν. Με μία μικρή διαφορά την ομάδα της Lens που έχει αρχίσει και ξυπνάει. Σημαντικά παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα ήταν αυτά της Paris Saint-Germain με τη Μονακό που ήρθε 5-2, το 0-2 της Lyon με τη Lille και το 1-0 της Nice με την Toulouse. Στο γαλλικό πρωτάθλημα πρώτη είναι η Paris Saint-Germain με 30 βαθμούς, δεύτερη η Nice με 29, τρίτη η Μονακό με 24, τέταρτη η Lille με 23 και την πεντάδα κλείνει η Rennes με 20. Αρκετά ψηλά, από όσο είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον, είναι η Lens, η οποία βρίσκεται πλέον έκτη με 19 βαθμούς κυνηγώντας την πεντάδα. Σημαντικές ομάδες που είναι αρκετά χαμηλά είναι η Rennes, η Nantes και η Marseille, οι οποίες έχουν πιάσει από τη 10η μέχρι τη 12η θέση. Και όπως βλέπετε, στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας παραμένει η Lyon. Φεύγουμε τώρα από τη Γαλλία και πάμε στην Ιταλία, εκεί πέρα που γίνεται πραγματικός χαμός, παιδιά μου. Μου αρέσει το Ιταλικό πρωτάθλημα. Σε αυτή την αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος, οι δύο πρωτοπόροι, η Ίντερ και η Γιουβέντους, αντιμετώπισαν η μία την άλλη και ήρθαν 1-1 τελικά. Με αυτό το μοίρασμα των βαθμών, δεν αλλάζουν και πολύ τα πράγματα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η Ρώμα άρχισε να κερδίζει πάλι, κερδίζοντας την Ουντινέζε με 3-1. Οι φίλαθλοι της ομάδας υποστηρίζουν πάρα πολύ τον Ζωζέ Μουρίνιο και αυτό το αποδεικνύουν και κάποια γκράφιτι που έχουν κάνει στο δρόμο, τα οποία λένε Μουρίνιο για μια ζωή. Μπορεί η Ρώμα να τα πάει καλά, αλλά η συμπολίτη Αλάτσιο δεν τα πάει και τόσο καλά, αφού έχασε με 2-1 από τη Σαλερνιτάνα. Η Νάπολη κατάφερε να ξεπεράσει το μεγάλο εμπόδιο της Αταλάντα, κερδίζοντάς την με 1-2. Η Μίλαν μπορεί να μην τα πηγαίνει έτσι όπως θα περίμεναν πολύ, αλλά το πάει σταθερά. Μάλιστα η νίκη εναντίον της Φιωρεντίνα με 1-0 δίνει ελπίδες για κάτι πολύ καλύτερο. Στην Ιταλία η βαθμολογία βρίσκει πρώτη την Ίντερ με 32 βαθμούς, δεύτερη λίγο πίσω της Ιουβέντους με 30, τρίτη η Μίλαν με 26 βαθμούς, τέταρτη η Νάπολη με 24 και επιτέλους μέσα στην πεντάδα η Ρώμα με 21 βαθμούς. Εκτός πεντάδας βρίσκουμε την Αταλάντα που είναι έκτη, τη Φιωρεντίνα που είναι 7η και τη Λάτσιο που έχει πέσει αρκετά όντας την 11η θέση. Προχωρώντας τώρα, φεύγουμε από την Ιταλία για να πάμε στο Ισπανικό πρωτάθλημα, όπου η Real Madrid της πέρασε πρώτη στη βαθμολογία με πρωταγωνιστή πάλι τον Bellingham. Ο Jude Bellingham στον αγώνα της Καδίθ με τη Real Madrid, ο οποίος ήρθε 0-3, έπαιξε για άλλη μια φορά πρωταγωνιστικό ρόλο σκοράροντας και καταφέρνοντας να βάλει 14 γκολ σε 15 παιχνίδια, ξεπερνώντας τον Cristiano Ronaldo, ο οποίος στον ίδιο αριθμό παιχνιδιών είχε 13 γκολ. Η Real Madrid κρατιέται πραγματικά από τα ναι του Bellingham, γιατί χωρίς αυτόν φέτος δεν νομίζω να ήταν σε αυτή τη θέση. Μην βιαζόμαστε όμως να πούμε ότι η Real θα είναι πρώτη στη βαθμολογία, μιας και σήμερα παίζει τον αγώνα της η Χιρόνα. Χιρόνα μου είχατε πει να τη λέω και όχι Τζιρόνα, θα τη λέω Χιρόνα λοιπόν για να μην σας δυσαρεστήσω. Τέλος πάντων η Χιρόνα δεν έχει αγωνιστεί, ακόμα θα αγωνιστεί σήμερα και με βάση αυτό το παιχνίδι θα κριθεί και το ποιος θα είναι πρώτος στη βαθμολογία. Η Μπαρτσελόνα δεν τα πήγε πολύ καλά σε αυτή την αγωνιστική, μιας και έφερε 1-1 με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση τον Τσάβη. Όπως γράφουν αρκετά δημοσιεύματα, η ομάδα της Μπαρτσελόνα σκέφτεται να χωρίσει τους δρόμους της με τον Ισπανό τεχνικό και υπάρχουν κάποιοι αντικαταστάτες. Μάλιστα, στα μεταγραφικά νέα σας είχα μιλήσει για τον προπονητή της Brighton. Τώρα στο φως έρχεται ένας άλλος προπονητής, ο προπονητής της Sociedad. Μετά από αυτή την αγωνιστική του Ισπανικού πρωταθλήματος, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Real Madrid με 35 βαθμούς, στη δεύτερη θέση με ένα παιχνίδι λιγότερο βρίσκεται η Χιρόνα που έχει 34 βαθμούς, στην τρίτη θέση είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία κυνηγάει τις πρώτες δύο ομάδες έχοντας 31 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο,
Στην τέταρτη θέση είναι η Μπαρτσελώνα, η οποία έχει και αυτή 31 βαθμούς, και στην πέμπτη θέση είναι η Σοσιεδάδ με 25 βαθμούς. Εκτός πεντάδας είναι η Μπιλμπάο, η Μπέτις, η Χετάφε, η Βαλένθια που βρίσκεται στην 9η θέση, η Βιγιαρεάλ που είναι 12η και η Σεβίλη που είναι 15η και δεν δείχνει σημάδια ζωντάνιας. Μάλιστα στον αγώνα με τη Σοσιεδάδ πήρε κόκκινη ο Σέρχιο Ράμος, δηλαδή αυτός ο Ράμος άντεξε μόνο 8 παιχνίδια, 8 επίσημα παιχνίδια χωρίς να πάρει κόκκινη. Απευθείας, όχι κίτρινες και κίτρινες, αυτά είναι για τους φλόρους. Όταν είσαι Ράμος την παίρνεις απευθείας. Πάμε τώρα στους Γερμαναράδες, πάμε στην Bundesliga, όπου εκεί ο Χάρι Κέιν κάνει ό,τι θέλει με την Bayern Μονάχου, αλλά το ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι ότι κουμάντο στο πρωτάθλημα κάνει Leverkusen. Ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει 18 γκολ σε 12 παιχνίδια στην Bundesliga. Αυτό ξεπερνάει την παρθενική σεζόν του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Τι να το κάνει όμως που η Leverkusen δείχνει να είναι όλο και δυνατότερη σε κάθε αγωνιστική, κερδίζοντας με 0-3 τη Werder Bremen. Η βαθμολογία στη Γερμανία βρίσκει πρώτη σταθερά τη Leverkusen με 34 βαθμούς, δεύτερη είναι η Bayern με 32, τρίτη η Stuttgart με 27, τέταρτη η Dortmund με 24 και πέμπτη η Λειψία με 23. Στο κυνήγι για την πεντάδα βρίσκουμε τη Hoffenheim, την Eintracht, τη Wolfsburg και τη Freiburg. Η Union Βερολίνου συνεχίζει το αρνητικό της σερί και μετά από αυτή την ισοπαλία που έφερε σε αυτή την αγωνιστική βρίσκεται στη 17η θέση. Φεύγουμε τώρα από τη Γερμανία και πάμε στο Κυπριακό πρωτάθλημα, το οποίο παιδιά μου πραγματικά έχει ενδιαφέρον και δεν το είχα καταλάβει μέχρι τώρα. Τσεκάρετε εδώ πέρα το βαθμολογικό πίνακα στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Όπως βλέπετε, οι πρώτες τρεις ομάδες είναι ισόβαθμες με τα ίδια αποτελέσματα: 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Αποέλ, Πάφος και Άρης Λεμεσού έχουν κάνει αυτό το καταπληκτικό σερί, δηλαδή βλέπεις και έχουν τα ίδια αποτελέσματα και το μόνο που διαφέρει είναι η διαφορά στα γκολ, δηλαδή το πόσα έχεις βάλει και το πόσα έχεις φάει. Το εντυπωσιακό όμως είναι και στις υπόλοιπες δύο ομάδες της πεντάδας, στην Ανόρθωση και στην Ομόνια, που κυνηγάνε σταθερά έχοντας 2 και 3 βαθμούς διαφορά από την κορυφή. Το Κυπριακό πρωτάθλημα, για όσους μου λέτε να μην το παρουσιάζω στα Retro News, είναι ίσως πιο ενδιαφέρον από όσο νομίζετε. Μιας και τελειώσαμε τώρα με τα πρωταθλήματα, δεν νομίζετε ότι πρέπει να πάμε στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά νέα? Στην Premier League τα πράγματα όσον αφορά τους διαιτητές είναι αρκετά περίεργα. Τώρα τελευταία κάνουν πολλές λάθος αποφάσεις και αυτό έχει και ως αποτέλεσμα οι fans να είναι αρκετά δυσαρεστημένοι. Με αυτό το κριτήριο η Premier League αποφάσισε να τους κάνει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, βάζοντας πιλότους από αγγλικές αερογραμμές να τους διδάξουν κάπως το πώς να λειτουργούν υποπίεση. Αν είναι χρήσιμο και αρχίσετε να παίρνετε σωστές αποφάσεις, καλό θα ήταν να γίνετε που και που. Το κάποτε μεγάλο ταλέντο της Μπαρτσελώνα, ο Ανσού Φατί, μετά και από το νέο του τραυματισμό, δείχνει να μην μπορεί να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο έτσι όπως όλοι πιστεύαμε. Ο Φατί έπαθε ένα νέο τραυματισμό στην Brighton που λένε ότι θα τον αφήσει εκτός για πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι αρκετά δυσάρεστο, μιας και η Μπαρτσελώνα τώρα είναι σίγουρη ότι θα τον πουλήσει ή τουλάχιστον θα αφήσει το συμβόλαιό του κάποια στιγμή να λήξει. Ο Φατί δεν δείχνει να έχει σημάδια επιστροφής, μιας και έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι είναι καλός παίκτης, αλλά αν συνεχίσει να τραυματίζεται, θα καταλήξει έτσι όπως ήταν ο Αζάρ ή ο Ντεμπελέ πριν ξυπνήσει. Ένας πολύ εμβληματικός ποδοσφαιριστής, ο Καφού, συμβούλεψε αρκετούς Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές να μην πηγαίνουν στην Premier League. Και θα μου πείτε, γιατί να μην πάει κάποιος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη? Όπως είπε ο Καφού, στην Premier League δεν έχουν την οτροπία του νικητή. Γίνεται κάτι και πιο πολλοί θέλουν να αναφέρονται στα κανάλια, στις συνεντεύξεις και να κάνουν ένα ιδιαίτερα καλό lifestyle. Κάτι που δεν γίνεται στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, με το παράδειγμα που έφερε ο Καφού να είναι η La Liga, όπου εκεί οι ομάδες ψάχνουν τη νίκη και δουλεύουν για αυτήν. Τώρα προχωράμε σε ένα αρκετά κουτσομπολίστικο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τον Lionel Messi και την πιθανή κρυφή του σχέση. Βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, είτε από κακία είτε επειδή έχουν κάποιες πληροφορίες, αναφέρανε πως έχει μια κρυφή σχέση με μια δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της Εθνικής Αργεντινής, τη Σοφία Μαρτίνεζ. Όπως αναφέρανε, υπάρχουν σύννεφα στη σχέση του Lionel Messi με την Αντονέλα, που δεν είναι και παντρεμένη αλλά έχουν παιδιά και γενικότερα όλο αυτό, και ο Messi βρίσκει πολλές φορές θαλπορή στην αγκαλιά της Αργεντινής δημοσιογράφου. Αργότερα βγήκαν και άλλες πληροφορίες, οι οποίες λένε πως δεν ισχύει όλο αυτό για τη Μαρτίνεζ, για το Messi και την Αντονέλα και μπλα μπλα μπλα, και πως είναι πολύ χαρούμενος με την οικογένειά του, πάει ταξίδια και κάνει διάφορα τέτοια. Εγώ ένα πράγμα έχω μάθει, παιδιά, ότι ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι συμβαίνει σε ένα σπίτι, ειδικά όταν αυτό το σπίτι είναι ένα νου διάσημου που δεν θέλει να χαλάσει καθόλου η εικόνα του.
Προς Θεού δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, δεν λέω ότι ο Μέση όντως έχει κάνει κάτι, απλά λέω πως όταν κάποιος είναι διάσημος, αλλά και μη διάσημος να είναι, δεν μπορείς να ξέρεις το τι συμβαίνει σπίτι του. Όλα αυτά είναι κουτσομπολιά, είναι πράγματα τα οποία τα λέμε για να περνάει η ώρα μας. Δεν έχει να κάνει και τόσο πολύ, να πω την αλήθεια, με τον Lionel Messi. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς εμείς ικανοποιούμαστε να ακούμε τέτοια νέα. Κλείνουμε τα σημερινά Retro News με τον Cristiano Ronaldo και ένα καταπληκτικό γκολ που έβαλε στον τελευταίο του αγώνα με την Al Nassr, που εκμεταλλεύτηκε ότι ο τερματοφύλακας είχε βγει εκτός περιοχής για να καταφέρει να τον εκτελέσει. Να υπενθυμίσω πως ο Ρονάλντο περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του, τουλάχιστον της καριέρας του μετά από όλα αυτά που έγιναν με Juventus, United και μπλα μπλα μπλα. Έχει βάλει πολλά γκολ στην Al Nassr και μάλιστα τα βάζει με μεγάλους σκόρερ της Ευρώπης όπως ο Harry Kane και ο Erling Haaland. Πεις ρε Γιώργο, παίζεις στην Al Nassr. Ναι, έχεις δει πολλούς εσύ στα 38 και μετά να παίζουν έτσι, ακόμα και στην Al Nassr να παίζανε. Έλα παιδιά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, και αυτός και ο κοντός είναι ακόμα παιχταράδες, ό,τι ηλικία και να έχουν. Αυτά λοιπόν παιδιά μου, κυρίες και κύριοι, ήταν τα Retro News. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει τα μεταγραφικά νέα τα οποία ανέβασα το Σάββατο, τώρα όσο προλαβαίνετε να πάτε να τα παρακολουθήσετε για να δείτε ό,τι γίνεται στο μεταγραφικό κόσμο. Για όσους δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε για να με υποστηρίξετε. Και όσοι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Σιγά σιγά ευελπιστώ ότι θα φτάσουμε τους 60.000. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.